Με την είσοδο του Vox στην Ισπανική Βουλή μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, τα κόμματα της ακροδεξιάς εκπροσωπούνται πλέον στα κοινοβούλια 23 από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίσημη πρώτη του Ευρωπαϊκού Ακροδεξιού Κινήματος έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο στην Πράγα. Η Μαρίν Λεπέν, ο Γκέρ Βίλντερς αλλά και άλλοι 7 ακροδεξιοί ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα της Τσεχίας. Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του τσεχοϊάπωνα ακροδεξιού ηγέτη Τόμιο Οκαμούρα με ατζέντα «Μία Ευρώπη των εθνικών κρατών χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση». Η κοινή μας θέση στην πολιτική μας ομάδα είναι ότι θέλουμε να επιστρέψουμε την ελευθερία και την αυτοκυριαρχία στα ευρωπαϊκά κράτη. Μάριν Λεπέν! Δυναμικό παρόν έδωσε και η αίρια της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν. Η μετανάστευση πρέπει να σταματήσει και η ισλαμική ιδεολογία πρέπει να εξαφανιστεί. Η παγκοσμιοποίηση πρέπει να περιοριστεί και οι ολιγαρχίες να επιστρέψουν στο φυσικό τους χώρο. Όλοι τους εξέφρασαν την ελπίδα ότι η Τσεχική Δημοκρατία και τα άλλα 3 κράτη του Βίζεγκραντ, Πολωνία, Σλοβακία και Ουγγαρία, θα συνεχίσουν να αντιτίθενται σε οποιαδήποτε μετανάστευση προσφύγων, ενώ μήνυμα αλληλεγγύης απέστειλε μέσω βιντεομηνύματος ο αντιπρόεδρος της Ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι. Θα ήθελα η Ολλανδία και αυτή είναι εθνική απόφαση να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε έναν exit. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, μετά τον Brexit δεν υπάρχει πλειοψηφία στο εκλογικό σώμα, πόσο μάλλον στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο για να υποστηριχθεί μια τέτοια απόφαση. Εθνικιστικά και ακροδεξιά κόμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη κερδίζουν διαρκώς εκλογικό έδαφος. Κόμματα που άλλοτε βρίσκονταν στο περιθώριο του πολιτικού τοπίου της Ευρώπης γιγαντώνονται, αποτελώντας ισχυρά ρεύματα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, εκμεταλλευόμενα το φόβο και την ανασφάλεια των πολιτών. Γεγονός που καταγράφεται και στον εκλογικό χάρτη. Το ποσοστό των ψήφων που κέρδισαν τα εθνικιστικά κόμματα στις πρόσφατες εκλογές είναι συγκλονιστικό. Εκλογικά κέρδη είχε η Σουηδία με το κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών 17,6%, στο ίδιο ποσοστό η Φιλανδία με το κόμμα των Φιλανδών, η Δανία έφτασε το 21%, η Εστονία με το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα στο 17,8%, η Ολλανδία με το κόμμα της Ελευθερίας στο 13%, η Γερμανία με το AfD στο 12,6%, η Γαλλία με τον Εθνικό Συναγερμό στο 13%, ενώ η Ελβετία εκτοξεύθηκε στο 29%, με την Αυστρία να ακολουθεί με 26%. Η ακροδεξιά στροφή της Δανίας έγινε στις εκλογές του Ιουνίου του 2015. Οπότε το κόμμα του λαού της Δανίας αναδείχθηκε δεύτερη δύναμη με ποσοστό 21,1%. Ποσοστό που ξεπερνούσε ακόμα και τις προσδοκίες του ίδιου του κόμματος. Η συνταγή της επιτυχίας η ίδια. Ρητορική υπέρ της εθνικής ταυτότητας, ανεξαρτησία απέναντι στις Βρυξέλλες, αντίσταση σε οτιδήποτε ξένο και φυσικά η Ισλαμοφοβία. Αυτή η μέρα θα μείνει στην ιστορία. Είναι η μέρα που όλοι οι πολίτες της Ευρώπης ενώνονται για να δημιουργήσουν τη Λέγκα της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Ξέρετε, ο τρομοκράτης από την Τουλούζη της Γαλλίας, ο Μοχάμετ Μεράχ, διάβαζε αυτό εδώ το βιβλίο, το Κοράνι, για 21 μήνες, όσο ήταν στη φυλακή. Και πήρε όλες του τις ιδέες από εδώ. Η έξαρση του μεταναστευτικού το 2015 αποδείχθηκε βούτυρο στο ψωμί του Ούγγρου Πρωθυπουργού. Ακολουθώντας από την αρχή μια επιθετική ευρωσκεπτικιστική πολιτική, ο Βίκτορ Όρμπαν με το Φιντές ανήλθε στην εξουσία το 2010 με ένα εκπληκτικό ποσοστό 52,7%. Για να φτάσει στα 49% σήμερα, ενώ το νεοναζιστικό Jobbik αγγίζει το 19%. 17,4% είναι το ποσοστό της Λέγκας του Σαλβίνι. Και ακολουθούν η Βουλγαρία με τους Ενωμένους Πατριώτες 9%, η Ελλάδα με τη Χρυσή Αυγή 7%, η Κύπρος με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο 3,7% και τέλος το Vox, το ακροδεξιό κόμμα που για πρώτη φορά κάνει την είσοδό του στο Κοινοβούλιο της Ισπανίας με 10,3%. Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη είναι μόνο σημείο των καιρών ή μια ορολογιακή βόμβα στο σύγχρονο πολιτισμό? Το πρώτο crash test αναμένεται στις ευρωεκλογές και πολλοί αναλυτές φοβούνται ότι το κύμα της δυσαρέσκειας που θα εκφραστεί από αυτή την ιδεολογία σε αυτές τις εκλογές θα είναι μη αναστρέψιμο.